δεν πάει η ζωή. Δεν πάει, δεν προχωράει. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους και δεν με καταλαβαίνω. Ο μικρός πώς είναι? Χάλια, προσπαθεί να βάλει τη ζωή του σε μια τάξη η οποία δεν μπαίνει. 18 χρόνια κοιτούσε έναν άνθρωπο στα μάτια. Τον έκανα να ζήσει πολλά πολλά χρόνια. Ζούσε για μένα και εγώ για εκείνον. Οι τελευταίες του στιγμές μου είπες ότι έφυγε σαν αετό, σαν πουλί. Γιατί το είπες αυτό, Μαρία? Έφυγε ήσυχος, ήρεμα, πολύ ήρεμα. Θύμωσες όταν βγάλαν νωρίτερα, όταν βγάλαν κάποιες ώρες νωρίτερα ότι είχε χάσει τη ζωή? Ναι, θύμωσα, γιατί όλα γίνονται για το ποιος θα πάρει πρώτος την είδηση. Γι' αυτό θύμωσα. Ο Θεός αποφασίζει πότε φεύγουμε, όχι δημοσιογράφοι. Έχει δίκιο. Ποιος κάλυψε την κηδεία? Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που θα ήθελες να πεις? Την κηδεία την κάλυψε η φίλη μου η κυρία Γιαννοπούλου, η οποία έχει γραφείο κηδιών μαζί με το συνέτερό της τον Κώστα, γιατί έτσι είχε αποφασιστεί με τον Ανδρέα. Αλλιώς υπήρχε ο αδερφός του 17 μέρες στο νοσοκομείο, μέρα νύχτα ήταν μαζί μου. Ένα πράγμα που δεν το ξέρουν πολλοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ήταν χαμηλών τόνων και πάντα κράταγε αποστάσεις από όλο αυτό. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρε να βγει στα κανάλια ή να πει είμαι αδερφός του. Τον ενδιαφέρε να είναι πιο ουσιαστικά δίπλα. Αλλιώς θα τα κάλυπτε εκείνος. Είχε οικογένεια. Δηλαδή αυτά που βγήκαν και είπανε ότι με δανεικά έκανε την κηδεία ο Μπάρκουλης, με θυμώσαν πάρα πολύ. Υπήρξε μια κυρία τη μέρα που χάθηκε ο Ανδρέας. Ναι. Η οποία θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να πεις αυτό που μου είπες και εμένα πριν και που δεν το έχεις ξαναπεί. Η ζωή με βοήθησε να μεγαλώσω τον Νίκο. Αν δεν ήταν η ζωή, δεν ξέρω πώς θα μεγαλώνει ο Νίκος. Δεν ήθελε ποτέ να πεις? Όχι. Εκείνη με εμπόδισε όλα αυτά τα χρόνια να πω. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το πω. Και το ίδιο το παιδί, όταν την είδε στην κηδεία, αυτό το πράγμα της είπε: σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες. Μην ξεχνάμε την Τατιάνα τη Στεφανίδου, που επί χρόνια πλήρωνε το ενίκιο του χωρίς να είναι καν συγγενής. Λοιπόν, υπήρξαν συγκεκριμένοι άνθρωποι και αυτοί παρέμειναν μέχρι το τέλος. Μου είπες ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάβει ουσιαστικά να φτιάξει την τελευταία κατοικία του, αν μπορούμε να πούμε. Ναι, αφού δεν μπορούσε να φτιάξει την προηγούμενη κατοικία του. Αυτά είναι κοροϊδίες για τα μάτια του κόσμου. Α, όλα αυτά γίνονται για τα μάτια του κόσμου, για τίποτε άλλο. Όχι πως το νιώθουν, ούτε πως το αισθάνονται. Να σε κορίτσι μου καλά, κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου. Ονειρεύεσαι? Όχι. Τι να ονειρευτώ? Έχεις ένα παιδί όμως. Υπάρχουν άνθρωποι να το κοιτάξουν. Σου περνάνε... Εγώ ονειρευόμουν μόνο μαζί με τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας, όπως βλέπεις, είναι εδώ. Μου την έκανε. Ενώ μου είχε υποσχεθεί θα είναι δίπλα μου. Σου είχε πει ότι θα φύγω στα 93. Ναι, έτσι μου είχε πει. Αλλά δεν μπόρεσε. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το σχολείο. Ο μικρός πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει? Οικονομικά εσύ θα τα καταφέρεις να πάει στο σχολείο? Όχι, ακόμα όχι. Όχι. Όχι και δεν έχω και καμία διάθεση. Δηλαδή, να φανταστείς, ξέρεις τι έκανα, έκανα παρανομία. Πήγα χτες και πήρα τη σύνταξή του. Και τι έγινε, ας μην βάλουμε μέσα.